Φραστικά. Παρακαλώ, κύριε Συνάδελφε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ένα σχέδιο νόμου που είναι μία κύρωση συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου της Δικαιοσύνης της χώρας μας και εκείνο του κράτους του Κατάρ. Είπατε, κύριε συνάδελφε της Νέας Δημοκρατίας, ότι όταν ζητά μία χώρα τη τεχνική βοήθεια, όπως έχουμε λάβει και εμείς από άλλες, οφείλουμε να την δώσουμε. Θα συμφωνήσω στο πλαίσιο της παρατήρησής σας. Πράγματι, όταν ζητά μια χώρα βοήθεια, μια άλλη χώρα οφείλει να την προσφέρει. Ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα τεχνογνωσίας και πρακτικών άλλων τέτοιων ζητημάτων. Παρ' όλα αυτά, ποια είναι η χώρα που ζητά τη βοήθειά μας? Γιατί δεν είναι μια δημοκρατική χώρα που λειτουργεί με δημοκρατικούς θεσμούς, μια χώρα που έχει κοινοβούλιο, που έχει κυβέρνηση, ακόμη και αν ήταν μοναρχία. Μιλάμε για μια απόλυτη μοναρχία. Μιλάμε για μια χώρα όπου απόλυτη αρχή είναι ο εμμύρης, είναι ο επικεφαλής της οικογένειας Αλφανή και για μια χώρα που έχει ένα κοινοβούλιο παροδία. Αρκεί να σημειώσουμε ότι οι εκλογές στο κράτος του Κατάρ έγιναν το 2021, ενώ είχαν προκηρυχθεί το 2013 και μάλιστα μιλάμε για ένα κοινοβούλιο στο οποίο η πλειοψηφία των μελών ορίζονται από τον εμμύρη, από τον εκάστοτε εμμύρη και φυσικά ο μόνος ρόλος τους είναι να επικυρώνουν τις αποφάσεις του και να ακολουθούν πιστά τις εντολές του. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο βάσει του δικαίου της χώρας. Ταυτόχρονα μιλάμε για μια χώρα όπου πραγματικά το βασικό δίκαιο, η πηγή δικαίου της είναι η Σαρία. Ποιο πεδίο λοιπόν συνεργασίας υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών, της δικής μας δημοκρατικής χώρας και του κράτους του Κατάρ? Δεν είναι ανταλλαγή τεχνογνωσίας, δεν μπορεί να είναι ανταλλαγή τεχνογνωσίας όταν διαφέρουν τόσο πολύ τα δίκαια των δύο χωρών, εκτός αν θέλει να εκδημοκρατιστεί το Κατάρ. Αυτό θα είχε σημασία να το συζητήσουμε και νομίζω ότι θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Εξάλλου και το ίδιο το σύνταγμά τους, Σύνταγμα εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη, ορίζει στο πρώτο του άρθρο ότι επικεφαλής είναι η οικογένεια Αλφανή. Οπότε τεχνογνωσία και ανταλλαγή εμπειριών τεχνικού περιεχομένου δεν είναι. Ποιο είναι το ζήτημα λοιπόν για μας? Το ζήτημα είναι η επιτροπή που συστήνεται. Και αυτό είναι το ζήτημα και για σας, κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης και συνάδελφοι που θα στηρίξετε τη συγκεκριμένη σύμβαση, γιατί δεν μπορεί να ενταχθεί ούτε στο πλαίσιο μιας διεθνούς συνεργασίας, αρμονικής συνύπαρξης, γιατί δεν μπορεί να συζητηθεί εκτός του πλαισίου και εκτός των συνθήκων που επικρατούν στη χώρα με την οποία καλούμαστε να συνεργαστούμε. Το ζήτημά σας λοιπόν είναι, από τη μία πλευρά, οι θέσεις που δημιουργούνται και όλα τα θετικά, όλα τα ωφέλη που θα απορρέουν από αυτές για τα στελέχη που θα επιλέξετε να στελεχώσουν αυτή την Επιτροπή. Και από την άλλη, φυσικά, το βλέμμα σας είναι στους επενδυτές που θα έρθουν. Εξάλλου, θα έχουμε μια αγαστή συνεργασία με το κράτος του Κατάρ, θα ανταλλάσσουμε και τεχνογνωσία στο δικαστικό κλάδο. Άρα, είναι πολύ πιθανό να έρθουν και επενδυτές, όπως εσείς τους νοείτε επενδυτές φυσικά, που θα έρθουν και αυτοί με πολύ μεγάλη καλοσύνη, εντός εισαγωγικών και αυτή η λέξη, να επενδύσουν ή μάλλον να τους χαρίσετε και να πάρουν ό,τι έχει απομείνει από την δημόσια περιουσία. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Εμείς, όπως είπαμε εξ αρχής, θα το καταψηφίσουμε. Θεωρούμε πως δεν υπάρχει πεδίο συνεργασίας μεταξύ της δικής μας, μιας δημοκρατικής χώρας. Σαφέστατα με τις διαφωνίες που έχουμε, αλλά είμαστε δημοκρατική χώρα και με μια απολυταρχική μοναρχία, όπως είναι το κράτος του Κατάρ. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε τώρα με τους κοινοβουλευτές.